Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Εδώ μας συνεχίζουμε. Παρέιτσα. Μέχρι και τις 7.30. Σαν το σκύλο με το γάτο. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μοσχοβίτη, βέβαια, ο οποίος έκανε λόγο για μια μικρή καθυστέρηση. Έχει περάσει κανένα σάλτο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Δεν χάνουμε χρόνο. 2-3-10-287 και 3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Για να τα πούμε μαζί μέχρι και τις 7.30. Να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έχουμε και ματσάκια αύριο. Έχουμε μπόλικα πράγματα και εξαγωνιστικά. Έχουμε και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, με αρχιδιαιτητές, με το ένα, με το άλλο. Είμαστε full agenda γενικότερα. Παρόλο που είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και τα παιχνίδια βοηθάνε και τα όσα γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια, βοηθάνε και αυτά σημαντικά. Μια ωραία ξανθιά στο deal είναι ανάμεσα σε 1 ευρώ και 1000 ευρώ. Είναι και αυτό ένα δίλημα. Τι, α, πάντα πάρει όλα για όλα. Μπράβο, με το 1 ευρώ θα μείνει και εσύ στο τέλος. Λοιπόν, τι να πω. Πάρε τώρα αυτά που σου δίνει και φύγε, ρε κοπέλα μου, δηλαδή τώρα. Μη το φοβάσαι τώρα, σε παρακαλώ δηλαδή. Λοιπόν, 1 ευρώ και 1000 ευρώ. Κρίνουμε και σωρά καμπάνω. Λοιπόν, 2-3-10-27 και 3-8, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε μέχρι και τις 7.30. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία συνεχίζει να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από πλευρά καιρικών συνθηκών, είναι το καλοκαίρι το οποίο θέλουμε, αυτό το οποίο ζούμε τις τελευταίες δύο μέρες, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και μακάρι να συνεχιστεί όσο περισσότερο γίνεται. Και τις επόμενες μέρες. Δεν μπορεί να πάει SAE, δεν μπορεί να το πάμε έτσι μέχρι τον Αύγουστο ή ακόμα και μέχρι τον Σεπτέμβριο, αλλά είναι πάρα πολύ καλά, κυκλοφορούμε πολύ πιο εύκολα. Δεν ταλαιπωρούμαστε από πλευρά ζέστης. Πολύ σημαντικό. Μας λείπει πολύ λιγότερο η παραλία, στην οποία ακόμα δεν είναι εφικτό να πάμε, αν και μένουμε κοντά σε αυτήν, είναι η αλήθεια, εμείς που είμαστε κάτοικοι των Ανατολικών. Κάτι Περές, κάτι τέτοια που βουτάς με δύο πόδια και βγαίνεις με τέσσερα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή κατάσταση, καιρικές συνθήκες, γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ και σήμερα διανύοντας την πόλη, και εδώ θέλω τους φίλους μου ταξιτζίδες, τους φίλους αυτής της εκπομπής που είναι ταξιτζίδες, έτσι, και οι ταξιτζίδες μεταξύ πολλών άλλων, δεν υπάρχει πολύ κίνηση. Δηλαδή, επειδή εγώ συνήθως πηγαίνω περιφερειακό και σήμερα για συγκεκριμένους λόγους αναγκάστηκα να πάω μέσα από την πόλη, λίγο Εγνατία, λίγο Τσιμισκή, όλη την Τσιμισκή βασικά. Δεν υπήρχε πουθενά μποτιλιάρες, δεν υπήρχε πουθενά έτσι μια καθυστέρηση. Όλα κυλούσαν πάρα πολύ καλά. Και μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία για ποιο λόγο ήταν τόσο υποτονικά τα πράγματα σήμερα στην πόλη. Και το μεσημέρι κιόλας, που είναι μια ώρα που υπάρχει μεγάλη κινητικότητα υπό κανονικές συνθήκες. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει σήμερα και ήταν τόσο μα τόσο μα τόσο χαλαρά. Μικρή καθυστέρηση και σε λίγο είμαι εκεί. Πού είσαι, ρε Νίκο, τι έγινε? Κρατάει μια σακούλα, σαν δωράκι είναι αυτό τώρα. Κάτι είναι. Τι είναι. Δεν βλέπω κιόλας, δεν μπορώ να δω. Τι συμβαίνει? Κάτσε λίγο, πάρε τις ανάσες. Έχουμε και ένα φίλο που περιμένει, μη σε αγχώνει. Έλα, πάμε. Άνοιξε με, ρε φίλε. Έλα. Πού είσαι, Νίκο, Νίκο? Εγώ που είμαι. Τόση εκπομπή κάνουμε εδώ πέρα, ρε φίλε. Εμφανίστηκες τώρα. Τι έχουμε, Νίκο? Τι έχουμε, φίλε? Τι? Έχουμε κανένα θέμα? Πάμε στους φίλους, φίλε, που είναι συνεπείς. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Δεν περίμενε. Δεν είναι κανένα συνεπείς. Να σου πω λίγο κάτι. Γιατί, ρε φίλε, η Θεσσαλονίκη θα είναι χωριό πάντα? Γιατί, τι έγινε? Δηλαδή, τώρα πρόσεξε, έτσι. Εγώ έχω αργήσει σήμερα. Σε έχω ενημερώσει, ένα καλή φίλη. Αλήθεια είναι αυτό. Επαγγελματία σε αυτό το κομμάτι, ναι. Οκ. Λοιπόν, γιατί είμαστε χωριό? Στη γωνία εδώ πέρα, στο στενό αποστρίφο, ακούω έναν άντρε κοπρίτη, έχει αρχίσει. Και είναι ω αγόρα, κατάλαβε. Γι' αυτό είμαστε χωριό. Κατάλαβε. Γι' αυτό είμαστε χωριό πάντα. Πώ σε δίκασε έτσι? Κατάλαβε τι γίνεται, ρε φίλε. Γι' αυτό θα είμαστε μια ζωή χωριό. Πω, πω. Τι έχουμε, Νίκο? Τι έχουμε, φίλε? Το ρεπορτάζ τρέχει. Το ρεπορτάζ τρέχει. Ναι. Επιδόθηκε ο φίλο θε με την επένδυση του Κάρι. Ναι, ισχύει. Ισχύει, ε. Το τσέκαρ. Γι' αυτό, ρε φίλε, ο λαό είναι πάντα ο καλύτερο ρεπόρτερ. Μίλησα με δύο-τρεις διαφορετικές πηγές. Ναι. Η μία είναι και πολύ έγκυρη από την Άουσα και μίλησα και με άλλο άνθρωπο που είναι γνώσης του θέματος. Πάλι ο πρόεδρος τα χώνει, δηλαδή, έτσι. Πακέτα, φίλε. Δηλαδή η Άουσα θα αποκτήσει άλλη πνοή, θα λέγαμε. Σώπα, ρε φίλε. Τι είναι στην Αθηνικό? Εκεί στην Άουσα, εγώ από ό,τι ενημερώθηκα, ναι, υπάρχουν εκεί πέρα πάνω τα παλιά τα εργοστάσια, την κλωστεφαντουργία. Ενώ όσα λέει, εγώ δεν το ήξερα, ήταν φημισμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Για την κλωστεφαντουργία, ναι, λέει. Και μέχρι, ας πούμε, πριν 15 χρόνια λέει, που κλείσαν όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Οι Ναουσέοι ήταν κυμπάριδες με αυτό το κομμάτι. Το ξέρω κι εγώ. Ναι, 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 ναι.
Τώρα όμως, Νίκο, τώρα, επειδή εγώ όπως καταλαβαίνεις. Τώρα λόγω... πάει να γίνει business με τους Κινέζους αυτά. Τα ακούτε από αυτή την εκπομπή. Δεν τα ακούτε από πουθενά αλλού. Πρώτοι εδώ τα έχουμε πει από χθες. Για να μην ευλογούμε τα γένια μας, δεν το είπαμε εμείς. Έγινε ρεπορτάζ. Εμείς εδώ πέρα το δημοσιογραφικό μας ρολόι χτυπούσε μεσάνυχτα. Ο ακροατής έδωσε το ερέθισμα. Ακριβώς. Έγινε ρεπορτάζ το βράδυ. Υπήρχε και σήμερα. Και εμείς ψάξαμε. Και σήμερα έγινε ρεπορτάζ. Και θεάθη με Κινέζους τραπεζίτες και τα λοιπά εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να συζητάνε. Τραπεζίτες, είσαι σίγουρος. Να συζητάνε με ανθρώπους περιοχής και τα λοιπά. Τραπεζίτες. Πες με Κινέζους, ρε φίλε, τελειώνουμε. Οκ. Άσε τραπεζίτες, θα πάρεις, δεν ξέρεις τι είναι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ που έχω κάνει εγώ από χθες. Ναι, ναι. Γιατί έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ούτως ώστε η μονάδα Αθήνα ξαναλειτουργήσει ως κλωστό η Φαντουργία. Νίκο, κοίταξε, επειδή όπως καταλαβαίνεις, λόγω της συμβίας μου το θέμα. Το ψάχνω. Ναι. Και μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο έτυχε να διαβάζω διάφορα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Το κομμάτι της κλωστοϊφαντουργίας στην Ελλάδα είχε περάσει κάποια στιγμή ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία περίοδο. Πέρασε επίσης μια πολύ, έχει περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο και τώρα σταδιακά αρχίζει να επανέρχεται. Μάλιστα. Και αρχίζει να επανέρχεται διότι υπάρχουν διάφορες ελληνικές εταιρείες και όχι μόνο. Οι οποίες δραστηριοποιούνται πολύ δυναμικά στον χώρο της μόδας, Νίκο. Της μόδας. Ναι, έτσι. Εγώ σου λέω αυτό που διάβαζα εγώ. Έτσι. Μπορεί τώρα η κλωστοϊφαντουργία να είναι σε διάφορα άλλα ζητήματα, δεν είναι μόνο το κομμάτι της μόδας. Έτσι. Και γενικότερα υπάρχει σταδιακά μια επιστροφή σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν Καρυπίδης και οι Κινέζοι τραπεζίτες και whatever. What αλλά γενικότερα το όλο θέμα έχει το ενδιαφέρον του, Νίκο. Μάλιστα. Συναγερμός για παστάπη στα παιδικά. Αν είναι δυνατόν, πέσει τα σύννεφα. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Αυτά τα ακούτε εδώ πάντως, όπως και να έχει. Έτσι είναι, Νίκο. Για τις εξελίξεις που έρχονται στην Άουσα. Να τα λέμε αυτά έτσι από αυτή την εκπομπή. Έτσι. Και θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το οποίο έχω κάνει από χθες. Ναι. Λέει ότι. Επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους της περιοχής. Mm-hmm. Ότι στις καλές εποχές της κλωστοϊφαντουργίας. Τα εργοστάσια εκεί πέρα δίνανε δουλειές σε 3.000 Ναουσαίους. Ναι, ναι, ναι. Και σχεδόν κάθε σπίτι είχε ένα άτομο το οποίο δούλευε εκεί. Ναι. Άρα έδινε ψωμί στην πλειοψηφία των οικογενειών της Νάουσας. Mm-hmm. Αν γίνει κάτι αντίστοιχο και τώρα θα είναι πάρα πολύ καλό για την περιοχή. Πέρα την πλάκα. Σωτήρας Θόδωρος Καρπίδης. Να τα λέμε αυτά. Εσύ η περιοχή του είναι. Εντάξει. Τα ξέρει τα πράγματα εκεί πέρα. Έχει και τις επαφές του και την επικοινωνία του με τους Κινέζους. Μια χαρά είναι. Μακάρι να το προχωρήσει για την περιοχή κιόλας. Να αναπτυχθεί πάλι λίγο η Νάουσα γιατί δεν είναι η Νάουσα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Η Νάουσα έχει βάλει Βασίλη Τσιάρτα, έτσι να τα λέμε όλα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Κιζελίδης από εκεί δεν είναι. Μπορεί. Νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, 2-3-10-2-8-7-3-8 ανοιχτές γραμμές μέχρι και τις 7.30 που θα είμαστε παρείτσα εδώ πέρα στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Έλα, Νίκο, ναι. Ανησυχία στα σαν όλοι βλέπουμε στον Α, αύξηση των κρουσμάτων. Παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα δεν είναι αυτά. Μάλιστα. Sorry κιόλας δηλαδή. Μέσα στο πρόγραμμα δεν είναι. Δεν το είχαμε πει όταν ανοίξουμε τα σύνορα κανονικά ότι θα αυξηθούν λίγο τα κρούσματα και δεν ξέρω εγώ τι. Οκ. Okay. Είναι αυξημένη η ετοιμότητα πάντως. Σήμερα για πρώτη φορά είδα κινητή μονάδα ΕΟΔΗ στον δρόμο. Ένα αυτοκίνητο ήταν έτσι, μην φανταστείτε ότι είναι. Κανένα στενοφόρο. Απλά ρε παιδί μου έγραφε, είχε αυτοκόλλητα πάρω και μονάδα ΕΟΔΗ και τέτοια. Πρώτη φορά είδα. Αχώθηκα, λέω τι έγινε. Όχι, ρε Νίκο, εντάξει. Okay. Τον είδα, είδα σε ένα αυτοκίνητο τέλος πάντων, σαν ΙΧ ένα πράγμα. Απλά είχε αυτοκόλλητο πάνω. ΙΧ. ΙΧ. Νίκο. Μάλιστα. Είναι τα λόγια, πες τι έχουμε. Καλά, θα το playoff Νίκο αύριο. Συγκινητικό πραγματικά. Συγκινήσε. Έχω να σου πω για το πρόγραμμά σου αύριο, ενημερώθηκα. Αύριο τι? Τι θα έχει το πρόγραμμά μου αύριο? Τι με λέ? Κατά τις 9. 9, εντάξει, φίλε. Εδώ... Okay. Αυτά είμαστε στο πρόγραμμα είναι, οκ. Okay. Μην με έχεις τίποτα πιο νωρίς. Όχι, 9 η ώρα εδώ. 7-9 θα έχω στρούλι. Έλα, εντάξει. Okay. Το 9 δεν μας χαλάει. Μια χαρά. Έχει στέλνει ο Σασιάδη μαζί, οπότε μέσα στο στούντιο έχει φάπα. Ωραία. Α, όχι. Αύριο να εκπάω. Ναι, σωστά. Δεν θα έχετε θέμα. Ποιο θα έχουμε κάτω? Λογικά θα είναι ο Τσελεπάρ, πιστεύω. Με Τσελεπάρ διπλό έχω, ρε φίλε. Εντάξει, εύκολα. Εύκολα. Δεν θα τον αφήσω να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Θα μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Τέλος τα πανηγύρια. Εκείνο παίζει για τα άλλο. Και αυτό πραγματικά πλήγμα. Νίκο, είναι πλήγμα, μην κοροϊδεύεις. Πέρα την πλάκα. Τώρα αυτή θα έλεγα, ρε φίλε. Γιατί, θα έλεγα πλήγμα για τη Γιώτα Γρίβα. Και δεν εμφανίζεται. Ναι, ρε φίλε. Κάτι. Το πανηγύρι το οποίο έχουμε εμεί στο μυαλό μα. Είμαι ερωτευμένο μαζί. Που έχουμε βρεθεί κατά καιρού. Άλλοι μα περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Ναι. Άλλοι έχουν πάει για μια ώρα, άλλοι περιμένουν να έρθει η ημερομηνία για να πάω στο πανηγύρι, ναι. Ναι. Το πανηγύρι, φίλε, πώς το λέτε, ταΐζει ολόκληρη τοπική οικονομία, έτσι. Ναι. Δεν είναι κάτι απλό χαβαλέ που πάμε εμείς και πίνουμε ένα ποτό και τρώμε καμιά γίδα βραστή και φεύγουμε. Γίδα βραστή. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αρνή γιούρμπαση που έλεγε ο άλλος. Επίσης έχει. Στην Ικαρία νομίζω θα γίνουν τα πανηγύρια, δεν νομίζω ότι υπάρχουν θέματα. Τέλος πάντων. Ναι, ποιος είναι, Νίκο? Γεια σας. Ναι.
Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα, σας, γεια σας. Τι λέει το πράγμα εκεί πέρα, πώς. Καλά, εδώ πέρα, περιμένουμε το νέο lockdown. Έχει ανησυχήσει τα πανηγύρια, ρε φίλε. Τα όλα τώρα είναι να είχαμε σπασμωδικές κινήσεις, ενώ τα αφήνουν ελεύθερα, μετά τα ξαναμαζεύουν, μετά επιτρέπουν τις πτήσεις από Αγγλίες, από εδώ, από εκεί, μετά όχι, μετά τα τεστ, μετά δεν ξέρω, έχετε καταλάβει τι παίζει τελικά. Όχι. Πραγματικά όχι. Όχι, δεν έχουν καταλάβει τι παίζει. Όχι. Και δεν νομίζω ότι βλέπουν και κάνουν γενικότερα. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Ναι, ο προμαχώνας ανοίγει, ο προμαχώνας κλείνει. Και όχι με μάσκες, δηλαδή πρέπει να είναι στον προμαχώνα με μάσκες. Δηλαδή, αν περάσει τον προμαχώνα και μετά, δηλαδή, αν τη βγάλει το κάθε αυτοκίνητο τη μάσκα που έχει η οικογένεια μέσα, δηλαδή, τι θα αλλάξει, δηλαδή. Νομίζω, χωρίς. Το μεταφέρω με επιφύλαξη, όσοι περνάνε τον προμαχώνα και νομίζω, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι έχουν περάσει από, πες το, από τεστ, έχουν δώσει τα στοιχεία τους και τα στοιχεία για το πού πάνε, δηλαδή το μέρος στο οποίο θα βρίσκονται και τη μονάδα τώρα, έτσι, τη ξενοδοχειακή ή τα δωμάτια οπουδήποτε. Και τους έρχεται την επομένη με SMS μήνυμα για το αν είναι θετική ή αρνητική. Αχα. Και μάλιστα, επειδή έτυχε να βρίσκουν μια τέτοια περιοχή την προηγούμενη Σαββατοκύριακο, σε μία περίπτωση ένα κρούσμα που ήταν θετικό, μέχρι να δει το SMS, είχε έρθει μονάδα το ΙΟΔΙ και την είχε μαζέψει σε μια περιοχή της Χαλκιδικής. Δεν κυκλοφορούν όμως και πολλά παραμυθένια. Αυτό είναι άλλη κουβέντα μετά. Ναι, αυτό είναι άλλη κουβέντα που λες. Τι άλλη κουβέντα, αφού πήρα χαμπάρι, βγάζουν και παραμυθένια τέσσερα κορονοϊού και. Είναι όπου υπάρχει πολύ περιορισμός και πολύ απαγόρευση, υπάρχει και πολύ μούφα από του, πολύ παραμύθι και πολύ, πέστο, απάτη παραμύθι ρε παιδί, πώς το λένε, παραμυθένια. Και εμείς εδώ γενικότερα τώρα, και προμαχώνας Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, όσο να είναι, έχουμε, είμαστε λίγο, θα σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο να κάνουμε, βρίσκουμε λύσεις. Τέλος, θα γυρίσουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Για πες. Βεβαίως. Μια και εμείς τώρα, όπως δείχνει το πράγμα, τους ξεβρακώσαμε όλους εκεί πέρα. Κυβερνήσεις, επιτροπές, όλοι παρετούνται ένας μετά τον άλλο, δεν αναλαμβάνουν οι από πίσω. Βέβαια αυτό είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Τους κάνεις bullying, λένε. Νίκο Μοσκοβίτη, είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Όλη αυτή η κολυσιεργία και όλη αυτή η καθυστέρηση. Mm-hmm. Που δεν, γιατί άκουσα και άλλα. Αυτό τώρα εντάξει, τι να το λέμε, ακούμε και άλλο εντάξει, που είναι λίγο πιο πολύ στα ρεπορτάζ. Και λένε ότι όλα να σου πω λίγο κάτι, ρε. Αφού ακούσα όλους πριν πιο πολύ στα ρεπορτάζ και εμείς εδώ πέρα είμαστε όλοι να πούμε. Εδώ γιατί βγαίνεις. Χαρταετή. Ναι. Γιατί βγαίνεις εδώ, ρε. Εδώ καταρχάς η εκπομπή σας είναι. Είναι λίγο σούμα, ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Είναι λίγο απ' όλα. Δεν καρφώνεται. Ναι, δεν σωστά. Καρφώνεται. Σωστά. Δεν είναι, είναι εντάξει. Πιο light. Ναι, και, ναι. Δεν είναι ρεπορταζιακή εκπομπή. Όχι, ναι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Μόνο αυτό δεν είναι. Αλλά ρεπορτάζ τι να ακούσω τώρα, τη Αγόρα και τη Ζαλπίδη. Τι να. Θα σε λένε, άκουσε τον Κούγια. Έχει εξαίρετους ρεπόρτερ ΠΑΟΚ όμως το αθλητικό Ζελμπέργκο 74. Σταύρο Κόλκας, θέλω να σας. Έχει εξαίρετους ρεπόρτερ ΠΑΟΚ που είναι γνώστες. Σταύρος Κόλκας, ρε φίλε. Και επειδή έλεγε χθες για αυτά που μετέφερε. Πρόσεξε πώς θα μιλήσεις. Πρόσεξε πώς θα μιλήσεις. Ναι, ναι, αυτό είναι απλό λέω. Δεν ακούμε τον Ζαγόρα που είναι εδώ στο ραδιόφωνο σας που λέει να ακούσουμε τον Κούγια. Να σου πω λίγο κάτι σε αυτό που λες. Σήμερα το μεσημέρι, δεν ξέρω αν άκουσες την Τρόικα, γύρω στη μία βγήκε ο Λάκης Σημειοφορίδης. Ναι, τον άκουσα. Ήτανε εξαιρετικός. Τα πράγματα ήταν ακριβώς όπως τα είπε. Ακριβώς όπως τα είπε. Αυτά ρε παιδιά. Ναι. Αυτά είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει, πώς το λένε, για να το δικάσουν για πολιτικοποίηση στην ΕΠΟ. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και καλά το δώσανε στην επιτροπή αυτή την επαγγελματική. Αλλά αυτή η επαγγελματική είναι εξωθεσμική, δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Και αυτό ζαλιστήκαν αυτοί εκεί πέρα πάνω. Και σου λέει δεν μπορεί μια επιτροπή κρατική να καταδικάζει μια ομάδα και να τη στέλνει πού στον υποβιβασμό. Και γιατί για στοιχείο τη, για πέσω, που δεν στοιχειοδετείται. Πέσω, υπόθεση που σέρνεται εδώ με 7 και 8 μήνες. Στο ΚΑΣ αποφασίστηκε μέσα σε 4 ημέρες. Αυτό ακριβώς. Γιατί είδα, βάλα κάτω, σου λέει πια πολύ. Έχει μετοχές. Υπάρχουν μετοχές κάπου και αυτά. Τέλος πάντων, τι να. Ο Πάκος δεν θα την καθαρίσει την πουγάδα, αν και αυτή η κολυσιεργία που παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον. Και πούστε, αυτοί όλοι παρετούνται γιατί έρχεται και η Επιτροπή Διοντολογίας, και θα έχουν να δικάσουν και εκεί αυτή η Επιτροπή των Εφέσεων. Mm-hmm. Για την πτώση του Ολυμπιακού. Πιο πολύ εκεί τους καίει αυτούς. Δηλαδή όλοι αυτοί οι εφέτες δεν θέλουν να αναλάβουν την Επιτροπή του Σπανού, της Διοντολογίας, που θα βγάλει υποβιβασμό του Ολυμπιακού για τα τρομή του. Εκεί θα είναι το μεγάλο κάζο της Εφέσεων για την ΕΠΟ. Γι' αυτοί όλοι τώρα δεν θέλουν να αναλάβουν εκεί πέρα εφέτες και αυτά και ο ένας μετά τον άλλον παρετούνται.
Τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, το πράγμα έχει πάρει το δρόμο. Το πιστεύω πάω, θα τους ξεβρακώνει κάθε μέρα. Αυτό είναι το μήνυμα, το like. Τώρα Νίκο για σένα λίγο, Παπαδόπουλε. Βάλε τον επίλογο γιατί έχουμε άλλους δύο, ναι. Όχι τώρα τον επίλογο. Παπαδόπουλε, τα μπάντα λύνεται, εσείς τι κάνετε? Μέσα στην εβδομάδα, φιλαράκι μου. Θα πληρώσετε? Κανονικότατα. Μπορείτε, γιατί ο Ψαλτίδης έλεγε ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε, η εφορία είναι παλιό αθλή, τώρα μπορείτε ξαφνικά. Δεν είπε ποτέ κανένας ότι ο Άρης δεν μπορεί να πληρώσει. Ο Ψαλτίδης έλεγε δεν έλεγε έτσι. Δεν έλεγε έτσι. Και θα τον αποκαλείς με το όνομά του. Λοιπόν, πάμε Ψαλτίδης, παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν είπε ότι αυτό το οποίο λέγαμε. Αν θες, βρίσκεις τρόπους να πληρώσεις. Αφού είναι αφήνω παλιό, πώς γίνεται? Βρίσκεται τρόπος, ρε. Δεν είπα ποτέ ότι. Άκουσε με λίγο, άκουσε, επειδή παρεμηνύονται σε αυτά τα οποία ακούγονται. Ποτέ δεν είπε κανένα ότι ο Άρης δεν μπορεί να πληρώσει. Γιατί πάντα λέγαμε ότι η τελευταία του επιλογή είναι αυτή. Ο Τσαλτίδης το πρωί λέει είναι άλλο αφημί, δεν μπορούμε να πούμε φυλακή. Κανονικά, καλά δεν πούμε φυλακή, εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Ναι, δεν μπορείς. Μπορείς, λέει τώρα, και έφερε παραδείγματα στο Στέργιο του Δασκάλου. Ο Θόδωρος Καρυπίδης θα πληρώσει το θέμα του μπαν. Παλιό αφημί και να θέλει. Θα τελειώσει το θέμα του μπαν μέσα στην εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα. Ένα παπατζηλίκια, ρε. Για παπατζηλίκια. Άντε, έφυγε για να πάμε και στου επόμενου. Έγινε, έλα, φιλιά, στον επόμενο, ναι. Ναι, γεια σα. Έλα, πού είσαι εσύ? Τι κάνετε? Πού είσαι εσύ? Λοιπόν, θα έχουμε τώρα. Εγώ ξαναχωριέμαι πότε θα ξαναπάμε στο γήπεδο. Δεν το βλέπω σύντομα. Καλό αυτό. Δεν το βλέπω. Βλέπω να βγάζουμε και Χριστούγεννα. Είναι ένα θέμα πώς θα ξεκινήσουμε την επόμενη σεζόν. Είναι και βρώμικη κατάσταση. Βρώμα είμαστε. Δεν υπάρχει. Τι θέμα τώρα. Αυτό που έγινε στη Σερβία μας έδειξε το δρόμο. Γιατί η Σερβία βιάστηκαν και έχουν θέμα. Σοβαρό. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω εγώ ότι όλα έγιναν στη Σερβία επειδή πήγε. Επειδή πήγαν. Πες το. 20.000 ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Κοίταξε, δεν ξέρω αν έγιναν μόνο από εκεί. Αλλά γιατί το να σου πω κάτι. Περνάνε περίπου τόσοι περνάνε κάθε μέρα τον Προμαχώνα τώρα. Άλλη κουβέντα αυτή. Okay. Έτσι είναι. Προμαχώνα. Ναι, τόσοι περνάνε περίπου κάθε μέρα από τα σύνορα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι μας βλέπω πάλι. Και εγώ νομίζω να ξεκινάμε χωρίς κόσμο και βλέπουμε για πιο μετά. Όχι, αυτό δεν είναι. Το έχω δεδομένο ότι μη σου πω ότι όλη η χρονιά του χρόνου θα βγει χωρίς κόσμο. Τόσο πολύ. Πολύ απεσιόδοξος. Δεν βγαίνει ρε εσύ αυτό. Πολύ απεσιόδοξος. Δεν βγαίνει για το κομμάτι οικονομικό. Και δεν σωμάδες, βγαίνει, δηλαδή. Αλλά και, να σου πω τώρα κάτι. Θα πάει στάνταρ μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι. Εγώ είμαι όχι απεσιόδοξος. Έτσι, δεν είσαι μακριά. Ναι, ξαφνικά τώρα έχουμε. Γίνει της τρελής το κράτος. Τόσους δεν είχαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Θα φάμε όχι ένα lockdown όπως είχαμε πριν, αλλά σταδιακό νομίζω και από μέρη σε μέρη που θα χρειάζεται παραπάνω. Αλλά δεν το βλέπω το έργο δυστυχώς. Και θα φτάσουμε κοντά στο χρόνο χωρίς κόσμο στα γήπεδα. Κοίτα, αυτό τώρα για ομάδες, για όλες τις ομάδες είναι μεγάλη ζημιά. Για άλλες... Όχι, εγώ αυτό το λέω. Ναι. Για να βάλουν όλες το πίσω μέρος του μυαλού τους. Έτσι. Και τι μεταγραφές θα μπορεί να κάνει μια ομάδα. Ναι, τι ανανεώσεις. Όντως. Γιατί τώρα ο Άρης έχασε 2 εκατομμύρια, λέμε τώρα έτσι. Από τα play-off. Άμα δεν πάρει κι άλλα 2 από τα διαρκείας. Γι' αυτό σου λέω δεν βγαίνει μετά το οικονομικό. Για όλους. Για να, για να είναι κλειστά τα πάντα. Να σου πω κάτι. Και τι διαρκεία θα κάνεις? Διαρκείας COVID-19. Για πες μου, τι διαρκεία θα βγάλεις, θα πουλήσεις? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αν είναι αυτό το... Είναι γι' αυτό, πώς το λένε, αυτό το οποίο αναφέρεις, είναι θέμα. Νομίζω ότι στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον το να βγάλεις διαρκείας, θα μπορούσε να βγάλεις διαρκείας αφού επιτραπεί η παρουσία του κόσμου. Όποτε γίνει αυτό. Μην διαρκείας, ξέρω εγώ. Και με πόσο ποσοστό? Δεν ξέρω. Είναι θέμα αυτό που αναφέρει, σημαντικό. Για τα διαρκείας, είναι και μετρητό για τις ομάδες, έτσι. Φυσικά, ρε φίλε. Είναι μετρητό. Και όχι μόνο αυτά, και τα εστίρια πόρτας, Γρανίκο. Ναι, συμφωνώ. Εγώ σου λέω τα διαρκείας, ρε το καλοκαίρι. Τώρα είναι ξαφνικά μέσα στον Ιούνιο, ναι, Ιούλιο. Ακριβώς. Δηλαδή, πέρσι,
τέτοιο καιρό είχαμε αγοράσει τις διαρκές το Μάιο. Ναι. Είναι λεφτά. Είναι μετρητά. Είναι άμεσα λεφτά στην ομάδα. Άμεσα. Βάλε και τον επίλογο στέλνει μου, γιατί έχουμε άλλους τρεις που περιμένουν. Νίκο, ποιος άλλος τρεις, διάλειμμα θα πάμε. Πάμε. Ναι, ναι. Τι έκανα. Πήγαμε 7 και 8. Δεν υπάρχει διάλειμμα σήμερα. Θέλει λίγο να είμαστε λίγο προσεκτικοί και λίγο υπομονή, γιατί τη μικρή, τη μεγάλη μου, την έστειλα κατά σκήνωση εκεί που είναι το θέμα όλο και φέτος δεν την έστειλα, δεν πήγε. Και λέω, δεν θα γινόταν αν πήγαινε. Θα ήμασταν τώρα στα κάγκελα. Άστα να πάνε. Προσοχή, προσοχή από όλους. Να είσαι καλά, Στέλιο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ηλιά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλά, δόξα τω Θεώ. Λίγο κοντά το. Ναι, λίγο πολύ. Λίγο πιο κοντά το μικρό. Δεν είναι, φοράω μάσκαρα. Οκ. Υπεύθυνος ταξιτζής. Λοιπόν. Για πες, τι έχουμε. Τώρα ο πρώτος. Ο πρώτος. Είπε ένα όνομα να πούμε για το πρωί, για το μεσημέρι δηλαδή, που ήταν η εκπομπή του Χρήσανθου και του άλλου. Του Στέργιου, του Στέργιου. Ναι. Και θυμήθηκα να πούμε μια ιστορία. Για πες την. Η οποία διαδραματίστηκε μεταξύ εμού, ναι, και του ανθρώπου που έγινε ποδοσφαιριστής, γιατί είχε πλάγια out δυνατά. Ναι. Τα πλάγια out έχουν μείνει στην ιστορία, δηλαδή. Αυτό είναι αλήθεια. Σαν δικηγόρος δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουν υπεύθυνος σε ένα τμήμα του Άρεως. Ναι. Έτσι, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Αλφα εθνική, μιλούσα δηλαδή με ΕΠΟ. Okay. Ναι. Έτσι, δεν ήταν αλφα εθνική κανονικά. Με Παυσανία, Παπα-Νικολάου και τέτοια. Oh, μεγάλες μορφές. Ναι. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή είχαμε μια αθλήτρια η οποία ήταν καλύτερη ποδοσφαιρίστρια της Ελλάδος. Δηλαδή δεν υπήρχε. Mm-hmm. Η Μαρία η... Τώρα ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι βασικά. Έλα. Ακούγομαι, αλλά. Α, τώρα καλύτερα πάλι. Πάμε, ναι, ναι, ναι. Πάμε. Λοιπόν, ένα καλοκαίρι θέλει να μας την πάρουν οι Αμαζόνες δράμας, ρε φίλε, έλεος. Οι Αμαζόνες δράμας. Ρε τις Αμαζόνες. Και πήραν και το πρωτάθλημα τότε όμως. Ναι. Okay. Κάτσε, πότε ήσουν στο γενικό ποδόσφαιρο του Άρη χρονιά? Γύρω στα. Ακριβώς πριν από τον Βαγγέλη τον Μπουτσά. Ανάμεσα στον Γιώργο τον Βασβάνη και τον... Αχ, εκεί ήθελα να καταλήξω τον αδελφό Γιώργο Βασβάνη. Γι' αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Με κανένα, δεν ήθελα να δώσουν... Εντάξει, την κοστολογήσαμε ένα ποσό. Κάνανε οι δραμηνοί, να πούμε, τα παγόνια. Ναι. Ναι. Πηγαίαμε δικαστικά, από εδώ, από εκεί. Λέω εγώ, λέω την τέτοια δεν την δίνω. Δελτίο δεν βγάζει, γιατί με δελτίο έπρεπε να είχε. Mm-hmm. Λέω, δελτίο δεν βγάζει η συγκεκριμένη. Τελικά γίνεται η τέτοια στην ΕΠΟ. Τι γίνεται. Πάμε πιο γρήγορα γιατί έχει κι άλλους. Πάμε. Θέλει να τα πει και δεν μπορεί. Πάμε. Ναι. Και τι γυρνάει να μας πει ο Νταλαβέρτζης ο... Τι, μ' αρέσουν με αυτά. Με τα πλάγια. Για πες. Ότι ετοίμαστε λέει να πάρουμε την αθλήτρια γιατί ήταν 200 χιλιόμετρα μακριά από τη 201 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δηλαδή έδωσε ας πούμε διεύθυνση ένα χωριό της Δράμας στα σύνορα. Ναι. Όπου όντως ήταν 200 και, αλλά εδώ πέρα δεν μετράει. Μετράει που είναι η ένωση, τα γραφεία της Ενώσεως Δράμας και της Ενώσεως Θεσσαλονίκης. Ναι. Παίρνω ένα χαρτί, ας πούμε, από την περιφέρεια ότι είναι 141 χιλιόμετρα, οπότε αυτό το απορρίπτω. Mm-hmm. Και ότι έχει πιάσει δουλειά στο δασαρχείο Δράμας. Ωραία. Ενώ ήταν ανήλικη και η οποία εκείνη την χρονιά ήταν τελειόφοιτη στο Λύκειο Διαβατών. Και όλα αυτά ο κύριος Λάκης. Με λίγα λόγια ο άνθρωπος ήθελε να πάρει, να πούμε, με σαφρά, ξέρω εγώ, να πούμε, αιτιολογίες, την αθλήτρια. Εγώ δεν μ' άρεσε εκεί πέρα και πήραμε 10 χιλιαρικάκια. Α, τσακώσαμε για 10 χιλιαρικάκια. Μια χαρά. Εντάξει. Ναι.
Την έχασε την υπόθεση, από μένα την έχασε, ρε φίλε. Και βγαίνει αυτός, εμένα με πείραξε, ξέρεις ποιο, το αντιδεοντολογικό που έλεγε, γιατί συνεχώς έλεγε ότι αυτοί που ασχολούνται είναι άσχετοι. Αυτοί που ασχολούνται είναι άσχετοι. Έλα, μόλις δηλαδή... θα δείξεις πως είναι δικηγόρο τώρα και εσύ τώρα θα τους μάθεις. Άντε. Άκουσα, όχι, 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 φίλε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο να πεις κάτι για τον άλλον ότι κάνει λάθος και ότι πρέπει να το δει και άλλο τον λες άσχετο. Άσχετος είσαι εσύ. Εσύ τώρα στην Προκειμένη τώρα βρε και εσύ ήθε, φωτογράφησε ένα συγκεκριμένο. Ένα ταξιτζέ σε μια, κατά τα άλλα να πούμε εύκολη υπόθεση. Έτσι είναι ρε αδερφέ. Και ένα τελευταίο. Για πες μας λίγο κύριε Μοσκοβίτη. Παρακαλώ. Σε περίπτωση που, που γίνει βέβαια. Πες το. Η εκδίκαση. Όχι. Η βαθμολογία επικυρωθεί. Ναι. Και γίνουν τα... πες το, και γίνουν, ας πούμε, ότι γίνει η δίκη και φάτε 7 βαθμούς. Από πού ξεκινάει. Του χρόνου. Αν επικυρωθεί. Του χρόνου με μείον 7. Ναι. Ναι, αν τιμωρηθεί, του χρόνου με μείον 7. Και άμα πάει η υπόθεση και δικαστεί στο ΚΑΣ βάσει... Θα περιμένουμε το ΚΑΣ μετά ό,τι πει. Ναι, άμα αποφευθεί το ΚΑΣ ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα και βάσει της FIFA, τι γίνεται το νόμο της FIFA. Μείον 7. Μείον 7 είναι. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Αν τιμωρηθεί, ξανά λέμε τώρα, έτσι. Άντε, κλείσε γιατί σήμερα έλα, πας. Έφυγες. Φιλιά. Άστα τώρα, σήμερα η κατάσταση είναι δύσκολη. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, που περίμενε τόση ώρα. Τώρα. Γεια σας. Από τον ένα ταξιτζή στον άλλο. Έτσι. Χωρίς ταξιτζή δεν γίνεται υπόθεση. Ποιον γκάζα μόνο σε θέλει τώρα, γιατί ο άλλος πριν πήγαινε να πούμε με πρώτη πήγαινε. Δεν κουνιόταν με τίποτα. Ρε παιδιά, αφού μας ακούτε, μας ακούτε, θέλετε να πάρετε και τις φάτσες μας, βάλετε πλάγια στα ταξί μαζί με το σήμα του Λίμπερο, μας κάνετε και μια διαφήμιση. Σαν το σκύλο με το γάτο, 6,5-7,5. Ναι. Ακούω όλη την ημέρα, όχι την ημέρα, από τις 5 και μετά Λίμπερο. Σε ποια πιάτσα είσαι, ένας βγήκε να χειροκροτήσει τον Δήμαρχο. Για τον ποδηλατό. Όχι, για πες δρόμο. Γι' αυτό, για πες μας λίγο ναι, γι' αυτό. Για τον ποδηλατό. Ναι ρε φίλε, γιατί το έκανε για τις ίσχυσεις σχέσεων. Δηλαδή. Ξεκινάσε τα σφαγεία στις 5 και είσαι λευκοπύργος σε 6,5. Δηλαδή ακούς Τσαλτίδη μια μισή ώρα με τον ίδιο πελάτη. Πόσο κακό μπορεί να είναι, μπορεί να είναι. Εντάξει, πρώτη μέρα ήταν σήμερα, σταδιακά θα δουν τα λάθη, τις λειτουργίες. Ναι, θα δουν τα λάθη και πρόσεξε να δεις. Μετά από κάποια μισά μέρα θα βαρεθούν να γράφουν τους αριστερούς που θα παρκάρουν. Γιατί θα πρέπει να φύγει κάποια στη δημοτική αστυνομία. Όπως εδώ έκανε κάποτε με την Πότσαρη που την κάνανε με τα κολονάκια του Ανατολικού. Γιατί είχε τροχονόμους, φύγε. Να ρωτήσω κάτι. Μετά από 20 μέρες. Για πες. Η νίκη έτσι κι αλλιώς προ ποδηλατόδρομο ήταν δύο λωρίδες στην ουσία. Η τρίτη ήταν για τα παρκαρισμένα, οκ. Τρεις ήταν. Είχε παρκαρισμένα μόνο το βράδυ. Την ημέρα δεν είχε παρκαρισμένα. Πολύ δύσκολα παρκάρανε. Εγώ οπότε. Ρε, εγώ πότε περνάω τη νίκη, δύο λωρίδες βλέπω, δεν βλέπω τελείως πολλά. Μετά τις 7-8 το βράδυ είχε δύο, αυτό είχε όντως είχε δύο, αλλά το πρωί, το μεσημέρι, είναι τρεις λωρίδες. Ναι, πέφτει πολύ δράση, δεν αφήνεις εκεί. Έχει μόνο φορτηγά που παρκάρουν για να σκορτώσουν, κάπου, εντάξει. Και τώρα είναι μόνο δύο πλέον δηλαδή. Τι δύο, μία σε κάποια σημεία. Και την έκανε δεξιά στην ουσία. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν έχει ποδηλατόδρομο που τίθεται πάνω εκεί πέρα στο... Δεν φτάνει χιλιάδες τα ποδήλατα. Έλα ρε τώρα. Είσαι Άμστερνταμ και δεν έχεις καταλάβει. Άντε ξανά πάω από την νίκη. Δηλαδή τώρα να μην πάω από την νίκη σήμερα που έλεγα να φύγω από εκεί. Μάλιστα, όχι. Μόνο Μητροπόλεως θα έχει πει άφεντα 500 φορές θα έχει πει άφεντα. Το έχω πει ρε. Ρε ήθελα να δει το μάτι μου λίγο παραλία. Γι' αυτό πάει τελείως. Μητροπόλεως, τέλος. Η καλύτερη παραλία είναι Μητροπόλεως, πάντα. Πάντα κουνιέται καλύτερα Μητροπόλεως. Ωραία. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Να πάμε και στα άλλα. Ναι. Προτείνω να πω ο χθεσινός ο τελευταίος που βγήκε, που κάτι είπε για τον Κλειωμένη και δεν το άφησε έτσι να περάσει, έτσι τέλος πάντων. Τι είπε, θυμάμαι. Και είπε για 4 double. Κάποια στιγμή τον ακούω να λέει ότι έχασα με λέει το πρωτάθλημα από τον ναι. 58 double, ναι. Ναι, και μετά από ένα δευτερόλεπτο λέει για τη χάρτη με την ΑΕΚ. Να ξέρω τώρα άλλο το ένα, ούτε άλλο. Αν πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά μου τον Μπρατανιά. Είναι ηθική δικαίωση. Είναι ηθική δικαίωση, δεν είναι χάρτινο. Δεν είναι χάρτινο εκεί. Όχι. Αλλά τη ΣΑΚ είναι χάρτινο. 100%. Να ξέρουμε ότι αναλύεται το πώς ερμηνεύεται η ελληνική γλώσσα. Ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε, το μπαν, πες ότι αύριο πληρώνεται και ο Πορτίγη Άρης και δεν συμμαζεύεται. Το έβγαλε το Άρη. Το μπαν δεν είναι αυτομάτως. Ναι, μπορείς να λειτουργήσεις κατευθείαν. Γιατί η πόλη του Τουρμισάη νομίζω ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει.
Κατέθεσε έβεση ο Άρης. Για ποιο? Με τον Ντουρμισάη. Ναι, αλλά δηλαδή σημαίνει ότι μέχρι να εκδικαστεί έχει δικαίωμα να κάνει το γραφείο. Ναι. Είναι, υπάρχει εκκρεμωδικία. Α, δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό ναι, δηλαδή, ναι, 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 ναι. Να, μπράβο. Τώρα γιατί ακούω και λέω ρε καμπούρο που έχουμε πάει υπάρχει, τα δεν υπάρχει, εκείνο. Πώς αυτό περιμένουμε να το τελειώσει, να αρχίσουν να έρχονται οι παίχτες. Ναι, το ακούω, αλλά λέω πώς γίνεται αυτό, αφού έχω φέρει και από εκεί άλλα δύο χρόνια. Πιστεύω μέσα στην εβδομάδα θα το τελειώσει το, εντάξει. Ωραία το πιστεύω, ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Κύριε. Μάλιστα κύριε Αντώνη. Ναι. Να πω και να ξαναπώ ναι. Ένα τεράστιο μπράβο ναι. Και με... Τα άκουσε το χειροκρότημα, Χειροκρότημα, κλαπ, κλαπ, ναι. Ναι. Κλακαδόρο. Να το τελειώσω. Ναι. Τάρι θα λέτε και θα κλαίτε. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Το έχουμε πει εδώ και έτσι. Από την πρώτη μέρα το έχουμε πει που καταλάβουμε θα φύγει. Μπορεί να μην τρελαινόμαστε με αυτόν. Πέτυχα κιόλα σήμερα. Πάμε στον επόμενο, ναι. Μοσχοβίδη. Μάλιστα, κύριε. Τα έχω πάρει πολύ στην κράνα. Όλοι αυτοί οι Βραζιλιοί δεν μπορούν να πάρουν. Να πατήσουν το 20. Δεν μπορούν, 20, ρε φίλε. Πάνε αργά, ρε φίλε μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ρε Θόδωρε. Ρε Θόδωρε. Αφού έχεις δουλειά, άστα, μην παίρνεις. Ήσουνα και στο κόρους. Του λέω για αμνέσια, για αμνέζια, με σκόκο, με νάκι και καρατζά τώρα. Άσε, Θόδωρε. Τελικά, επειδή δεν είχες να πεις και τίποτα, στο τέλος λέει και αν πάω και λέει ναι, η βαθμολογία μου μπορεί να επικυρωθεί. Από τώρα ρε να σε επικυρωθεί ρε! Από τώρα ρε να επικυρωθεί η βαθμολογία ρε! Κάθε φορά ρε! Και ξέρεις τι άλλο θα είναι η πλάκα! Θα βγω έτσι γιατί χαμπάλι δεν πάρω για πότε θα βγω και θα είμαι τόσο... Φάρδο στις σκληρώσεις και θα σηκώσει το σοντόνι. Κάποια στιγμή που θα πάει, τώρα να κάποια πούμε. Στιγμή θα σου κάτσει και σαν μια κλήρωση λοιπόν, καλή που θα πάει. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Το 89, τα παλικάρια οι ήρωες, στους ΦΑΧ, όταν ερχόσουν, το κασκόλ φυσικά ξέρω που το είχες κανονικά, στην 7 που σας βάζαμε έτσι ούτε διαχωριστικά ούτε τίποτα και σας αφήναμε, απλά υπήρχε ένα Άρης, Γκέτ, 3, ας πούμε. Ναι. Yes. Αν ήσουν σε αυτά τα παλικάρια, ας πούμε, ναι, σου βγάζω το καπέλο. Θα ήταν. Εγώ νομίζω ήταν. Σκορς, άντε, φιλιά, άντε, γιατί bye. Σήμερα τα πήρα στην κράνα να πω. Όλοι Βραζίλοι. Γεια σου, ψηλέ μου. Γεια σου, ψηλέ μου. Γεια σου. Σύφουνα. Πολύ δυνατό. Δεν το ξανακούσει έτσι. Όπου κατηφόρα. Πάμε στον επόμενο, ναι. Τι γίνεται, ναι. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε, κύριε. Πήρα τηλέφωνο να πω συγχαρητήρια στον Δήμαρχο για τον ποδηλατόδρομο. Έτσι κι άλλο. Γιατί, τι έχει. Σοβαρά όμως πήρα να πω εγώ. Γιατί αυτό που είπε πριν ο ακροατής που πήρε τηλέφωνο δεν ισχύει. Δηλαδή 24-24 στη λεωφόρο νίκησε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Τόσες έχω πετύχει συνήθως. Δεν έχει τόσο πολύ παρκαρισμένο στο βράδυ και τα απόγευμα, δεν είναι. Και εγώ έτσι με τον Αντώνη. Ναι, να έχει δύο λωρίδες θα κυκλοφορεί, τελείωσε. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα ίδια είχαμε, τα ίδια πήραμε. Τώρα τι έχουμε, μία λωρίδα. Δηλαδή. Μια μισή. Το πρόβλημα, πρόσεξε, είναι αυτό που λες, το πρόβλημα είναι μέχρι να βρεθεί συνεννόηση, να βρεθεί ο μπούσουλας να μην παρκάρουν αριστερά. Και θα υπάρχουν πάντα βέβαια τα φορτηγά τα οποία ξεφορτώνουν στα μαγαζιά. Ο μπούσουλας είναι συγκεκριμένος, φίλε, για να μην παρκάρεις από εκεί. Πας και το γράφεις, τελείωσε. Δεν έχει συζήτηση. Με τον Δήμαρχο, την κατάσταση με τη Δημαρχία. Ότι δυσκολεύει την κατάσταση, δυσκολεύει. Δύο λωρίδες είναι όλη μέρα, δύο κυκλοφορούν. Τώρα ο φίλος ταξιτζής από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, άμα δίναμε, πώς το λένε, ρωτούσαμε τους ταξιτζίδες, θα λέγανε κάνουμε όλη τη λεωφόρο νίκη σε πιάτσα. Οπότε. Καλά, μην είσαι τώρα. Καλύτερα τον Δήμαρχο. Τόσο απόλυτος. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ούτε εγώ είμαι φαν αυτό το οποίο έκανε ο Ζέρβας. Γιατί τη δουλεύω την νίκη πολλές φορές. Και γιατί υπάρχει ποδηλατόδρομος εκεί πέρα. Πάντως το Όσλο, που νομίζω είναι πολύ πιο αναπτυγμένο από εμάς, ναι. Κόβει τα αυτοκίνητα όλα. Και τους ταξιτζίδες φυσικά. Λέ, το Όσλο, θα ήταν το ιδανικό να γίνει το Όσλο είναι Όσλο. Η Θεσσαλονίκη είναι Θεσσαλονίκη. Θα ήταν το ιδανικό να γίνει. Άλλο Νορβηγός και άλλο Σαλονικιός όμως. Μπορεί να γίνουμε και εμείς Νορβηγία άμα το παλέψουμε. Πού να γίνουμε Νορβηγία. Πού να γίνουμε Νορβηγία. Πού να μην κυνηγάτε την πλεφυλή. Μην κυνηγάτε την πλεφυλή. Έγινε, να είσαι καλά. Πιθανολογώ ότι είναι ο Αντώνης σε γραμμή. Ναι. Πες του. Όχι, δεν είναι ο Αντώνης. Έλα, εντάξει. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Δεν είμαι ο Αντώνης, είπα. Ωραία. Είμαι ο Γιώργος από την Ολλανδία. Έλα, ρε φίλε. Μίλαμε τον Νίκο, καλά, δόξα τω Θεώ. Γιατί? Γιατί την έχουμε εμένα. Μίλαμε τον Νίκο, θέλω να πάω ήρεμα στο σπίτι μου. Θέλω να πάω ήρεμα στο σπίτι. Μαζί σου ποτέ.
Δεν ξέρω, αφού με παρέπεψε στο νομοειδάτη μου γι' αυτό. Να, εμείς θα βρίσκουμε μεταξύ μας. Το θέμα είναι να υπάρχει αντιπαράθεση. Ανταλλαγή απόψεων. Για πάμε, Γιώργο. Αντιπαράθεση. Μεταξύ βγαίνεις τόσες φορές, δεν μας είπες όποια περιοχή της Ολλανδίας παίρνεις. Από το εξοχικό. Εξοχικό. Τίλμπουργκ. Το Τίλμπουργκ, φίλε. Πω. Ναι, ναι, ναι. Από εδώ, από εδώ. Άσε τώρα, μην αρχίσετε τώρα τις κλασικές ερωτήσεις, με κουράσουν. Κάτσε ρε Γιώργο, κάτσε ρε Γιώργο. Πάμε ρε Γιώργο, πάμε. Λοιπόν, έλα, πάμε. Είμαι σε δίλημα. Για ποιο απ' όλα. Απευθύνομαι στον ομιλητή μου. Παρακαλώ. Ναι. Για την δεύτερη θέση, αν έχει αξία ή όχι. Έχει ρε, έχει ρε. Έχει αξία. Δεν ξέρω, γιατί είδα πως είναι τα κουκιά στρωμένα. Πώς είναι η κατάσταση και δεν ξέρω αν σε αυτή τη στιγμή με συμφέρει. Το μόνο που είναι καλό είναι ότι αν προκριθείς στον πρώτο γύρο Champions League μπαίνεις αυτομάτως ό,τι και να γίνει μετά στους ομίλους του Europa League. Ναι, αν πας play-off Champions League, μετά είσαι ομίλους Europa League standard, ναι, σωστά. Ναι, ναι, αυτό. Αλλά απ' την άλλη όμως δεν ξέρω ημερολογιακά αν με συμφέρει να παίξω 26 Αυγούστου ενώ με το Europa League στην καλή θέση είναι τέλη Σεπτεμβρίου. Κοίτα. Και έχω δύο μήνες να αναδιοργανωθώ ως κλαμπ, γιατί θα υπάρχουν και στη μέση τα cash, mass, tas, pass, όλα αυτά τα οποία συνεχώς τα αποδιαργανώνουν τον οργανισμό μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, γιατί ακόμα και να δικαιωθούμε στην Εφέσεων θα έχουμε το γνωστό πονεμένο.gr να κλαίγεται όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μιλάει για bullying στους δικαστές και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά αν δικαιωθεί στην Εφέσεων, αν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω μετά ο Ολυμπιακός τι θα πάει να ζητήσει το ΚΑΣ μετά. Θα πάει απογοητευτικά. Τι να πάει να ζητήσει. Μα τι θα πάει. Θα πάει, μα ήδη, κοίταξε, πρόσεξε. Επειδή εγώ σου είπα και την άλλη φορά και σας το είχα πει ότι βλέπω τα γεγονότα και πώς τα παρουσιάζουν και βγάζω τα συμπεράσματά μου. Το πιθανότερο σενάριο, δεν ήμουν πως σίγουρος όπως έλεγα για την το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα δικαιωθεί στην Εφέσεων. Μα έτσι όπως πάει το πράγμα εκεί πηγαίνει. Το σενάριο αυτό είναι. Προφανώς. Ναι, και αυτό που θα γίνει, γιατί βλέπω από τώρα προτροπές, ειδικά από το μπροστινό εξαπτέρυγο του Ολυμπιακού που έχει πάρει αναλάβει όλη την υπόθεση, ναι. το γνωστό πονεμένο.gr λέω. Λοιπόν, αυτό το εξαπτέρυγο, το μπροστά-μπροστά, έχει αρχίσει από τώρα δηλαδή να κράζει και να κάνει και να λέει ότι αν έτσι, αν αλλιώς, στο ΚΑΣ θα τα πούμε στο ΚΑΣ και θα τα πούμε στο ΚΑΣ. Οι γνωστοί νοικοκυρέοι, πρασάδικηδες, πεντακοσάρικοι, χιλιάρικοι κτλ. Δεκάρικοι. Που βγάζουν και γράφουν άρθρα και ολόκληρα κατεβατά χωρίς να γράφουν ονοματεπώνυμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η μαγιά τους εκεί, γι' αυτό το λέω πονεμένο. Ναι. Και γι' αυτό για να γυρίσω στο θέμα μου είναι ότι δεν ξέρω τελικά, άσχετα από αυτούς τώρα τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν, τι συμφέρει σε εμάς. Άσχετα από αυτούς λοιπόν, η δική μου λογική είναι ότι φέτος έτσι όπως είναι τα πράγματα στο Champions League, που έχεις ένα παιχνίδι για να πας μέχρι τα play-off και εκεί μετά έχεις διπλό match, που okay, έχεις περισσότερες πιθανότητες να περάσεις στους ομίλους. Έτσι λέω εγώ. Και επίσης, αν σκεφτούμε όλες... Η Αλκμάρ είναι μέσα ρε φίλε, η Αλκμάρ είναι πάλι με Ολλανδία. Όχι, εκτός από αυτήν, εκτός από Ολλανδία. Τις άλλες, Σιβασπόρ, πόσες λένε όλες αυτές. Τρεις υποψήφιους, έχουμε τρεις υποψήφιους. Φύγε από την Ολλανδία, την Ολλανδία απ' έξω. Άμα πες με Ολλανδία, άστο, τελείως, το χάσες. Μην κατέβεις καθόλου. Μην κατέβεις με Ολλανδία, άστο. Αυτό είναι άλλες τρεις. Ναι, άσε με να σου πω όμως. Όχι, δεν είναι άλλες τρεις, είναι τρεις ομάδες συνολικά. Τέσσερις νομίζω είναι, ρε. Τέσσερις είναι, με την Αλκμαρ μέσα. Όχι, τρεις είναι. Τρεις είναι. Δες το καλά. Τρεις είναι. Και η μία είναι τουρκική νομίζω, είναι η Αλκμαρ και μία άλλη άσχετη. Ναι. Ναι. Και μία είναι άσχετη, έτσι λίγο αυτό. Με εκείνη μόνο έχουμε πιθανότητες, πιστεύω, ας πούμε. Και με τη Σίβας φοράτε, εντάξει, αν είναι εντός έδρας. Αλλά αν πέσουμε πάλι με Ολλανδική, εντάξει, έλεος δηλαδή. Φτάνει, ας πούμε. Πού θα πάει, κάποια στιγμή θα αποκλείσει με τέτοια, δεν μπορεί. Θα αποκλείσει με τέτοια μια στιγμή, πού θα πάει. Αυτό, δηλαδή, αυτό με προβληματίζει. Το χρονικό, το ότι είναι πολύ γρήγορο, δηλαδή είναι 20, τελειώνει το πρωτάθλημα και σε ένα μήνα ξανά μαμά αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν είναι δηλαδή δίμηνο. Πρέπει να κάνεις μεταγραφές, να οργανωθείς, να βρεις ας πούμε ενδεχομένως καινούριο προπονητή, να ένα σωρό πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι χρονικά με ανησυχεί το όλο θέμα. Θα δούμε, κάτσε να τελειώσουν τα δύο τα παιχνίδια, να δούμε τι θα είσαι και θα το δούμε μετά. Εγώ πάντως είμαι... Παπαδόπουλος, γιατί σύγχυσε.
Αφού μιλάς για ΠΑΟΚ, δεν έχει την απειλή. Τώρα πες το εκεί πέρα τίποτα, πέρα του καμιά βόμβα να πεταχτεί μέχρι πάνω. Τι να το πω, μωρέ, έλα μωρέ, τον έχω αρπάξει, τον έχω κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, φτάνει. Άντε καλά. Ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Έρχονται και διακοπές. Να κάνουμε λίγο ανακοχή. Είσαι ψυχούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια. Νικό, δεν θέλω να έχουμε κι άλλον. Όχι, κλείνουμε γιατί έχουμε και δύο break. Μάζεσαι τα διαλύματα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι παίζει μετά, ξέρεις τι εκπομπή. Κοίτα, όταν τελειώσουν το 800 break και κατά τις 8 λογικά. Θα μπει το ΠΑΚ 24 με τον Νίκο Μοσχοβίτη, Παύλα Επιτελάρχη και όλο το επιτελείο εδώ πέρα. Pre-game, Mike ΠΑΚ, ο τελικός χρονιάς. Δεν σχολείται κανένας. Το match που θέλει στη νίκη κτλ. Περίμενε λίγο τώρα, περίμενε. Αν δεν κερδίσεις αύριο. Ναι. Την Κυριακή. Αν χάσω εννοείς. Πες σοπαλία, ας πούμε. Αν φέρεις σοπαλία, νίκη την Κυριακή, είσαι δεύτερος. Τελείωσε. Δεν ασχολείσαι με την ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό τροφέα αγωνιστική. Ναι, ναι. Ναι. Ο οποίος θα κατέβει μετά δεύτερο. Τέλος πάντων. Αν χάσεις αύριο, πάλι μόνο νίκη. Αν χάσεις αύριο, ναι. Πρέπει να κερδίσεις τον Άρη τελευταία αγωνιστική. Και να μην κερδίσει η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ να μην κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ναι. Που εσύ βγες και πες ότι αν η ΑΕΚ έγινε να κερδίσει τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική, δεν θα τον κερδίσει. Θα τον κερδίσει. Έτσι, θα τον κερδίσει. Έτσι, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Έτσι, ωραία, θα περάσουμε στην Τούμπα την Κυριακή. Τέλεια, εξαιρετικά. Αυτά από εμάς. Τα λέμε πάλι μεθαύριο. Μεθαύριο, σωστά. Μεθαύριο, λίγο μετά τις 6.30. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Σωστό και αυτό. Άλλη σε γήπεδα, άλλη στα στούντια. Καλή συνέχεια σε όλους.